Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς κάνουμε styling για λίγο πιο έτσι, για να βγούμε έξω τα κοντά μαλλιά. Τα δικά μου τα μαλλιά είναι πάρα πολύ κοντά, όπως σας έχω πει και σε άλλο βίντεο. Τα έκοψα το Δεκέμβριο πάρα πολύ κοντά. Και έχω βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου και πείραμα ότι το 2012 δεν θα τα κόψω καθόλου. Θα τα αφήσω να μεγαλώσουν μόνα τους για να δούμε αν μπορώ και τι θα κάνω καθώς θα περνάνε όλες αυτές τις περίεργες φάσεις. Πρώτα απ' όλα να σας δείξω τα μαλλιά μου αφού τα χτενίσω λίγο για να δείτε το μήκος τους, πώς είναι αυτή τη στιγμή το μαλλί μου. Και μπρος και πίσω. Θα κατεβάσω και τη φράτζα μπροστά για να τα δείτε ακριβώς τι κούρεμα έχουν και πόσο δύσκολο θα είναι να τα μεγαλώσω. Όπως βλέπετε, η φράντζα είναι ασύμμετρη, δηλαδή εδώ είναι μακρύτερη από ό,τι εδώ και οι πλευρές είναι σχετικά ασύμμετρες, γιατί αυτή η πλευρά τη βλέπετε πιο γεμάτη και πιο μακριά από αυτήν εδώ. Από πίσω το μαλλί έχει, είναι κοντό, πάρα πολύ κοντό εδώ και έχει αρκετή χέτη, νομίζω ότι και δεν είναι και πολύ στιακωμένη. Και γενικά είναι ένα μαλλί που παρουσιάζει πάρα πολύ δυσκολία στο να το φτιάξεις από τη στιγμή που μεγαλώνει λίγο και μετά. Συνήθως, στη διάρκεια της μέρας, εγώ το βάζω αυτά εδώ τα κομμάτια που έχουν μεγαλώσει και δεν είναι ωραία, τα βάζω πίσω από τα αυτιά. Κάνω μια βαθιά χωρίστρα στο πλάι. Ρίχνω έτσι λίγο φράντζα εδώ, να φαίνεται το μακρύ κομμάτι. Βάζω έτσι λίγο τα χέρια μου εδώ πίσω να φουσκώσει λίγο και πηγαίνω έτσι στη δουλειά. Είμαι έτσι καθημερινά. Όχι κανένα αμάν τέλειο στυλ, αλλά τουλάχιστον τρώγεται. Τώρα όταν θέλουμε να βγούμε έξω, θέλουμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Και όπως βλέπετε τα μαλλιά μου είναι λιπαρά. Εγώ λούστηκα χθες το βράδυ και σήμερα ας πούμε είναι 8 η ώρα και τα μαλλιά μου είναι αρκετά λιπαρά. Οπότε έχω και ένα θέμα με τα λιπαρά μαλλιά, αλλά εντάξει, εφόσον είναι κοντό δεν με πολύ απασχολεί. Για να το κάνω έτσι λίγο πιο τρελιάρικο και να περάσω αυτό το στάδιο που ουσιαστικά χτυπάει εδώ και φαίνεται σαν κράνο στο μαλλί μου, θα χρησιμοποιήσω μία χτένα έτσι, ας πούμε, να ταξίσω λίγο. Πολύ λίγο, ίσα για να δώσω έτσι κάποιον όγκο στο μαλλί, σε διάφορα σημεία. Γιατί ουσιαστικά τη δουλειά δεν τι κάνει το κρεπάρισμα και πίσω. Τη δουλειά θα τι κάνει η κρέμα που θα βάλω μετά. Και μετά, αφού τα κρεπάρετε λίγο από όλες τις μεριές, τέλος πάντων να φαίνονται έτσι ατιμέλητο, ότι το στήθο είναι έτσι ψηλοαναρχικό και ότι δεν είστε σαν κοντοκρεμένο κατσίκι όπως στην περίπτωσή μου. Παιδιά, χωρίς χιούμορ δεν μεγαλώνουν τα μαλλιά. Εσείς που έχετε μακριά μαλλιά, δείτε αυτό το βίντεο για να δείτε τι τραβάμε εμείς που έχουμε ψύχωση με τα κουρέματα. Θα κάνω και βιντεάκια για περιποίηση μακριών μαλλιών, γιατί παρόλο που δεν είχα ποτέ μακριά μαλλιά, έχω μια ψώρα με τα μαλλιά. Λοιπόν, τώρα τα μαλλιά μου είναι κάπως περίεργα. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνουμε ένα look με ένα σχετικά οικονομικό προϊόν. Θα μπορούσα να βάλω ζελέ. Τα μαλλιά μου είναι αρκετά κοντά και θα σήκωναν και το ζελέ αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλά. Αλλά αποκλείεται να έχετε όλες τόσο κοντά μαλλιά, περισσότερο έχετε λίγο πιο μακριά. Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το L'Oréal Studio Remix, συνόδης κρέμα διαμόρφωσης και δεν σκληραίνει. Γιατί το καλό είναι ότι μπορείτε να τα πειράξετε και μετά, τη διάρκεια της ημέρας. Και δεν κάνω τα μαλλιά σκληρά. Περίπου τόσο θα βάλω στα χέρια μου. Ξέρω ότι φαίνεται πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει το μαλλί να έχει τέτοιο. Θα το τύψω ανάμεσα στα δυο μου χέρια. Πολύ καλά. Βλέπετε πώς έγινε τα χέρια μου. Όμορφα. Και τώρα θα πειράξω τα μαλλιά μου με αυτό εδώ το πράγμα. Θα κάνω μοϊκάνο. Βάλω εδώ και γενικότερα θα το τρίψω το κεφάλι μου με αυτήν την κρέμα. Και αφού βάλω παντού, θα αρχίσω να διαμορφώνω το χτένισμα έτσι όπως το θέλω. Στην περίπτωσή μας, θα κάνω μικρά έτσι σαν σκουλικά και αριστερά και δεξιά. Και εδώ, κάτω, και εδώ πάνω, σηκώνω
γυρνάω. Γενικά, το διαμορφώνω όπως θέλω. Και αυτή τη στιγμή να φανταστείτε ότι το κάνω με την κάμερα. Καθρέφτη δεν βλέπω. Ό,τι να είναι δηλαδή. Απλά έτσι λίγο να μην φαίνεται φλόρικο. Να φαίνεται λίγο και καλά ψαγμένο. Ή ψαγμένο δεν μπορείτε να το κάνετε να φαίνεται, γιατί μετά θα σας κατώχειρι, αλλά τέλος πάντων, ένα κέρατο. Κάτσε κάτω κέρατο. Έκατσε. Και αφού το κάνετε έτσι όπως θέλετε, το μαλλί σας, φέρετε στην κατάσταση που εσείς θέλετε. Εμένα μου αρέσει να κάνω πίσω χέρι έτσι ψιλοσγουρί, για να μην φαίνεται ότι έχω χέρι, γιατί μου δίνει αφάνταστα η χέρι. Άμα σας αρέσει, κατεβάστε την κάτω, τι να σας πω, σας αρέσει ο καθένας. Εδώ. Πιστεύω είναι ok. Και με αυτό το μαλλί θα βγω έξω. Ίσως το φτιάξω λίγο εδώ. Φαίνεται γιατί σαν να έχω λίγο φαλάκρα. Το κατεβάσω λίγο εδώ. Ναι. Τώρα είναι σαφώς πιο ωραίο. Όταν έχετε κοντά μαλλιά, μετά μπορείτε να βάλετε λάκα από πάνω να τα σταθεροποιήσετε. Εγώ δεν θα βάλω, γιατί βαριέμαι. Αλλά μπορείτε να βάλετε διάφορα αξεσουάρ για να τα κάνετε πιο ενδιαφέροντα. Τσιμπιδάκια, σκατουλάκια, τέτοια πράγματα, στέκες. Π.χ. ας πούμε θα μπορούσατε να βάλετε μία στέκα εδώ και να αλλάξει όλο το look. Να βγείτε έτσι έξω, αν θέλετε. Πολύ γλυκό στυλ, ας πούμε, πολύ ωραίο. Μπορεί, αλλά εγώ δεν θέλω, γιατί φοράω και τα γυαλιά και πιστεύω ότι πέφτει υπερβολικά. Όταν δεν φοράω γυαλιά θα βάλω μια στέκα. Μπορείτε να βάλετε κάποιο κοκαλάκι. Το πλεονέκτημα με τα κοντά μαλλιά είναι ότι μπορείτε να τα λούζετε συχνά. Το μειονέκτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα μεγαλώσετε και ότι εδώ στην Ελλάδα θεωρείται κάπως κλασικό θηλυκό το μακρύ μαλλί. Αυτά είχα να σας πω για το πώς κάνω τα μαλλιά μου. Ίσως κοιμάται εδώ κάτω, τώρα δεν θα την ταλαιπωρήσω για να σας χαιρετήσει. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Το μακιγιάζ σήμερα που έχω κάνει για να βγω έξω είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ένα απλό χρυσοκαφέ smoky με λίγο eyeliner και με εντελώς nude προς το ροζ χείλια. Αν θέλετε λεπτομέρειες για το τι χρησιμοποιήσει, να σας κάνω κάποιο tutorial για αυτό το look, παρακαλώ γράψτε το στα σχόλια. Αυτά, καλά να περάσετε σήμερα το βράδυ και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!